μου εμήνυσε πως θέλει στο ταξίδι του αυτό, στο προσκύνημα αυτό, να κάνει τον περίπλου της θάλασσας που βρέχει τα αιωλικά παράλια. Και για μια ακόμη φορά να δει τα Μοσχονίσια, την Πανταρίτσα, το Ψηφί, τον Αγιώργιο, όλα εκείνα που βρίσκονται μέσα στον κόλπο των Κηδονιών και στον Ανδρομητινό κόλπο. Πήγαμε λοιπόν, αναβήκαμε μαζί στο καραβάκι. Σπάνια να δεις τον Πατριάρχη χωρίς να κρατάει χαρτιά ή βιβλίο στα χέρια του. Κρατούσε το βιβλίο του και κάθισε επάνω στο κατάστρωμα και άνοιξε να διαβάζει ένα βιβλίο. Με φώναξε κάποια στιγμή και μου λέει, έλα να σου δείξω, είναι ένα καινούργιο βιβλίο και το διαβάζω αυτές τις ημέρες που είμαι εδώ. Δεν το έχω αφήσει καθόλου και νιώθω πως έχουν ζωντανέψει όλα τριγύρω και ότι κινούμε σε μια άλλη ατμόσφαιρα χώρου και χρόνου. Να το πάρεις, να το διαβάσεις. Είναι του Παρασκευά, του Συριανόγλου, ένα καινούριο βιβλίο που μιλάει για ανθρώπους που αγαπήσανε και τη σχέση τους με το Θεό τους, αλλά σε τούτο εδώ, τον ευλογημένο τόπο. Μάλιστα, μου έκανε εντύπωση όταν ο Πατριάρχης μας μου έδειξε στο βιβλίο μερικά σημεία τα οποία τα είχε υπογραμμίσει. Επειδή ξέρω το πόσο αγαπάει τα βιβλία και ότι συνήθως όλα εκείνα τα βιβλία που τα παραδίδει στη βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου μας της Χάρτης είναι ακέραια, αμέσως κατάλαβα πως αυτό το βιβλίο θα είναι στον προσωπικό του χώρο για να είναι υποσημειωμένο. Είχε υπογραμμίσει τις λέξεις Αϊβαλή, Μοσχονίσια, Φαρδί Σοκάκη, ο Αϊδημήτρης τα Σέλινα και όλα εκείνα τα μέρη που περιγράφει αυτό το βιβλίο που σήμερα θα γνωρίσουμε. Όταν επέστρεψα στη Σμύρνη, με περίμενε μια άλλη έκπληξη από την εστία Νέας Σμύρνης. Με ειδοποίησαν ότι θα πραγματοποιήσω την παρουσίαση ενός βιβλίου, το οποίο ήταν ακριβώς αυτό το βιβλίο του Παρασκευά Συριανόγλου. Σκεφτήκαμε λοιπόν, με την ευκαιρία που ο Πατριάρχης μας θα ήταν εδώ αυτές τις ημέρες, να εντάξουμε στο πρόγραμμά του και τη σημερινή παρουσίαση αυτού του βιβλίου του φίλου μας του Παρασκευά. Εγώ απλά θα ήθελα, Παναγιώτατε, να σας πω ότι το διάβασα σε μια νύχτα. Ξημερώθηκα, αλλά το διάβασα σε μια νύχτα. Να παρακαλέσω να ανέβουν στο βήμα εκείνοι που θα παρουσιάσουν το βιβλίο, ο κύριος Σκεπετζής Ιωάννης, ο οποίος θα μας κάνει μια μικρή αναφορά στο βιογραφικό του συγγραφέα, ο Γιακουμάκης, ο Αθανάσιος, που θα κάνει την παρουσίαση του βιβλίου, και ο κύριος Συγγενόγλου, ο Παρασκευάς, ο συγγραφέας. Προηγουμένως, θα ήθελα τον πρόεδρο της εστίας Νέας Σμύρνης να απευθύνει έναν χαιρετισμό, μια και εκείνος πρωτοξεκίνησε αυτή την παρουσίαση του βιβλίου. Παναγιώτατε, για λίγες ακόμη στιγμές θα ξαναζωντανέψει η αιωλίδα εδώ, κοντά στην Ιωνία.